Αυτή η έρευνα είναι σημαντική και θα το πω με δύο λόγια στην αρχή, γιατί δείχνει μία διάθεση του κοινού, το οποίο προκρίνει τη σταθερότητα και μέσα στη σταθερότητα τις αλλαγές για τον νέο. Αλλά η σταθερότητα είναι μία απόλυτη προτίμηση. Κατά συνέπεια, πολιτικές οι οποίες επικαλούνται ριζικές ανατροπές και τα λοιπά, φαίνεται ότι βρίσκουν το κοινό περισσότερο διστακτικό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πότε γίνεται αυτή η έρευνα. Γίνεται αυτή η έρευνα μετά από 7 χρόνια κρίσης και εδώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποια σημάδια που αποτυπώνουν ένα είδος ωριμότητας και σύγκλησης του κοινού και σύγκλησης απόψεων, οι οποίες στην αρχή ήταν αντιτιθέμενες και συγκρουσιακές. Λοιπόν, ανοίγω με την πρώτη εικόνα, η οποία σας φαίνεται βέβαια περίεργη. Προφανώς θέλει να δείξει το Ευαγγέλιο ως παλιό, το βιβλίο δηλαδή, το βιβλίο και το iPad. Εντάξει. Αλλά η εικόνα αυτή έχει πολλές άλλες συνδηλώσεις προφανώς. Δεν θα μπορούσε να συγκριθεί η νέα τεχνολογία με τη θρησκεία. Η θρησκεία μια χαρά μπορεί να τα πάει με τη νέα τεχνολογία. Επομένως, οι συμφύσεις ανάμεσα σε αυτό που λέμε νέο και σε αυτό που είναι παλιό δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη χρονική σειρά, αλλά νοηματοδοτούνται από κάποιες αξίες. Λοιπόν, το νέο δεν ήταν πάντοτε καλό και επιθυμητό. Στην αρχαιότητα το νεωτερίζειν, ο Πλάτων λέει μηδέν νεωτερίζειν, μην κάνετε νεωτερισμούς. Και ο νεωτερισμός ήταν η εξέγερση, η στάση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η έννοια του μοντέρνου, το οποίο άρχισε κατά κάποιο τρόπο να κερδίζει έδαφος ως έννοια, το νέο, το μοντέρνο, μας κάνει έκπληξη ότι είναι μία έννοια του 3ου-4ου μετά Χριστόν αιώνα και αφορά τους χριστιανούς, οι οποίοι ήταν μοντέρνοι, σε σχέση με τους παγανιστές, με τους οπαδούς δηλαδή της πολυθεϊκής θρησκείας, οι οποίοι ήταν υποτίθεται οι παλιωμοδίτες. Αυτοί ήταν οι μοντέρνοι. Έκτοτε το μοντέρνο πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε έως την εποχή αυτή του διαφωτισμού, όπου η έννοια της προόδου κατά κάποιο τρόπο είναι που κέρδισε ως μια αξία μέσα στην κοινωνία, αρχικά βέβαια στα ανώτερα και στα μεσαία στρώματα και στη συνέχεια έγινε μια αυταξία της πολιτικής. Με αυτή την έννοια δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τη διάκριση προοδευτικό και νέο, γιατί το προοδευτικό σήμαινε κατά κανόνα και το νέο. Αυτή η διάκριση προοδευτικού και νέου αρχίζει να γίνεται αισθητή και αρχίζει μια, κατά κάποιο τρόπο, ένας διχασμός των δύο εννοιών, όταν από τον πόλεμο και μετά, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, αναπτύσσονται οι θεωρίες του εκμοντερνισμού σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει ένας ενιαίος και ευθύγραμμος τρόπος εξέλιξης των κοινωνιών, όπου το νέο και το παλιό κατά κάποιο τρόπο μπαίνουν στη σειρά. Ένας ενιαίος τύπος, ο οποίος θα μπορούσε να έχει αξία για όλες τις χώρες, από την Αμερική βέβαια μέχρι τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Πάνω σε αυτή την έννοια δημιουργείται και η έννοια του εξυγχρονισμού, ο οποίος παίζει ένα ρόλο σε όλες τις χώρες, εκμοντερνισμός, εξυγχρονισμός, και βέβαια και στην Ελλάδα, ήδη από τη δεκαετία του 50, και εδώ θα πούμε ότι και η αριστερά και ο Όμιλος Παπαναστασίου και μετά στη δεκαετία του 90, το περιβάλλον στη Μύτη και τα λοιπά, έπαιξαν ακριβώς πάνω σε αυτή την έννοια του εξυγχρονισμού. Τώρα ταυτόχρονα ο 20ος αιώνας σημειώνει όμως και μία αναστροφή των χρονικοτήτων. Δηλαδή, ενώ θα λέγαμε ότι μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κόσμος έβλεπε το μέλλον με προσδοκία,
Έκτοτε και με όσα συνέβησαν, ατομικές βόμβες, ναζισμός του κτλ., το μέλλον φαίνεται με φόβο. Θα έχει παρατηρήσει κανείς ότι δεν γράφονται βιβλία, το μέλλον δεν απεικονίζεται χαρούμενα και ευτυχισμένα, αλλά το μέλλον, οι ταινίες της επιστημονικής φαντασίας, τα βιβλία που περιγράφουν το μέλλον, προκαλούν περισσότερο φόβο τι ακριβώς θα συμβεί παρά ελπίδα. Αυτή η αντιστροφή είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η αντιστροφή που δείχνει το φόβο του μέλλοντος και του καινούριου είναι που δημιουργεί το διχασμό ανάμεσα σε κάτι το οποίο μπορεί να έχει αξία και να είναι προοδευτικό και κάτι που είναι απλώς καινούριο. Και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί πολλές φορές καλλιεργείται και ένα είδος πολιτικού λόγου που λέει το καινούριο, το καινούριο, το καινούριο, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, από το ιστορικό πλαίσιο. Γιατί δεν βλέπετε. Πάτε στην επόμενη. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε την έννοια της... θα περάσουμε σε αυτό που θα έλεγα αμφισημία. Αμφισημία τόσο του παλιού όσο και του νέου. Το παλιό δημιουργεί μία ασφάλεια και αυτό φαίνεται μέσα σε αυτή την έρευνα, αλλά ταυτόχρονα το παλιό είναι και η κακή εμπειρία. Είναι η κριτική στο είδο, στο ότι υπάρχει. Και αυτό εμφανίζεται με τις λέξεις παροχημένο, το οποίο είναι ένα δανεισμός από τους κυρίαρχους λόγους. Από την άλλη μεριά, το νέο εμφανίζεται μεν ως τεχνολογική καινοτομία κτλ., αλλά απορροφά και ιδέες και έννοιες οι οποίες έρχονται από τις ιδεολογίες οι οποίες καλλιεργούν την ιδεολογία του νέου, θα λέγαμε. Από αυτή την άποψη και οι δύο έννοιες έχουν μία αμφισημία και κατά κάποιο τρόπο στη σταθερότητα ή την αλλαγή τα τρία τέταρτα καταλήγει στη σταθερότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σταθερότητα είναι και η επιλογή του παλιού. Εντάξει, μέσα σε αυτή την αμφισημία θα πρέπει να το καταλάβει κανένας. Τέλος, η τηλεφωνική και η online έρευνα έχουν διαφορές. Και οι διαφορές αυτές είναι προφανώς και οι κοινωνικές διαφορές και οι διαφορές αξιών, άλλα είναι τα στρώματα τα οποία χειρίζονται και ζουν στο περιβάλλον το ψηφιακό και άλλα βέβαια αυτά με το τηλέφωνο. Και αυτό το βλέπει κανείς και στις ηλικίες. Οι μεγαλύτερες ηλικίες στην online έρευνα είναι περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, μεσαία στρώματα παρά ότι το υπόλοιπο δείγμα της έρευνας. Λοιπόν, τώρα ως την αξία και στις κοινωνικές σχέσεις βλέπουμε ένα είδος... Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό ότι η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, συλλογικές διαπραγματεύσεις, κράτος, πρόνοιες, δημόσιες επενδύσεις, χαρακτηριστικά της, αν θέλετε, του κράτους πρόνοιες ή της μακράς περίοδου της Κεϊνσιανής, έχουν ισχύ και έχουν μεγάλη ισχύ και, αρκετή, και μεγάλη ανθεκτικότητα. Από την άλλη μεριά όμως, κόμματα, συνδικάτα και απεργία βρίσκονται σε μία... σε ένα αρνητικό σχετισμό. Ως προς τα κόμματα, θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς της εποχής. Στην Ελλάδα υπήρχε μια αρνητική διάθεση από τα κόμματα ήδη από τον καιρό της Επανάστασης και μετά. Οποιοδήποτε κριτική πολιτική να διαβάζεται το 19ο ή του 20ου αιώνα ήταν αρνητική προς τα κόμματα. Επομένως, αυτό συνεχίζεται και σήμερα και δεν βγάζει κάτι παραπάνω. Εκείνο το οποίο όμως είναι χαρακτηριστικό είναι τα συνδικάτα, ότι έχουν πέσει, έχουν χάσει μεγάλο μέρος της σημασίας τους και βέβαια και είναι αντιφατική αυτή, η απεργία είναι περίπου στο 50-50%. Λοιπόν, τώρα ως προς τις αξίες βλέπουμε ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις θεωρούνται ως κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο, αλλά αυτό τα πράσινα χρώματα... θα ήθελα να σας πω εδώ ότι οι ταμπέλες με τα πράσινα, οι κάρτες με τα πράσινα χρώματα είναι από την online έρευνα, που είναι περισσότερο μεσαία στρώματα. Εντάξει. Επομένως, σε αυτά τα μεσαία στρώματα οι κινητοποιήσεις θεωρούνται ξεπερασμένες, ενώ τα νέα δικαιώματα, γάμος ομοφυλοφίλων, ΛΟΑΤ, κοινότητα κτλ., έχουν περισσότερο, αυτό το άειλα, τα άειλα αιτήματα έχουν μεγαλύτερη ισχύ. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτά τα στρώματα η απεργία είναι μισό και μισό στις προτιμήσεις τους. Λοιπόν, ως προς τα δικαιώματα τώρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό της έρευνας είναι ότι βλέπουμε ότι
η ιδεολογία των δικαιωμάτων, η έννοια των δικαιωμάτων έχει περάσει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή και στην έρευνα αυτή που είναι στα μεσαία στρώματα, αλλά και στην έρευνα την τηλεφωνική, υπάρχει μια γενική κατάφαση προς τα δικαιώματα. Αλλά, προσέξτε, είναι μικρότερη ως προς την ψήφο στους αλλοδαπούς, από ότι είναι παραδείγματος χάρη για το γάμο σε ομόφυλα ζευγάρια και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κοιτώντας την έρευνα, θα έλεγα ότι το 45% που τοποθετείται θετικά στην ψήφο στους αλλοδαπούς δεν είναι μικρό. Και εκεί όπου βλέπουμε ότι παίζεται το ζήτημα, εδώ έρχεται, παίζει ρόλο μεγάλο η κεντρική εξουσία, τι θα κάνει, πού θα ρίξει το βάρος της, με αυτή την έννοια να κερδίσει μεγαλύτερη υποστήριξη. Τώρα, ως προς τις θεωρίες και το γενικότερο νεοφιλελευθερό πρόταγμα, βλέπουμε ότι είναι εκεί στο 1/3, λιγότερο το 1/3 του κοινωνικού σώματος. Ο νεοφιλελευθερισμός σε καμία κοινωνία δεν γίνεται πλειοψηφικό. Συνήθως είναι μιας μικρές ομάδες, οι οποίες μέσα από μια ισορροπία δυνάμεων κατά κάποιο τρόπο κερδίζουν την ηγεμονία. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον αν είχαμε ένα ερώτημα για τον σοσιαλισμό. Και απορώ γιατί δεν μπήκε αυτό το ερώτημα. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως και για τις αξίες τις οποίες λέει η αριστερά ή υποστηρίζει η αριστερά σε μια επόμενη έρευνα, θα μπορούσε να γίνει κάποια έρευνα για να βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς μετράνε αυτές οι έννοιες σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν μια αντιφατική στάση. Δεν είναι το κοινό μια στάση η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι. Είναι μια αντιφατική στάση, ισχυρή θετική στάση προς δημόσιες επενδύσεις, κράτος πρόνοιας κτλ., αλλά αρνητική προς τα κόμματα και τα συνδικάτα για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν. Κάνουμε την ανταλλαγή. Λοιπόν, τώρα, δημόσια ή ιδιωτικά ΑΕΗ. Έχει ενδιαφέρον ότι στο γενικό κοινό, δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμιο θέλει το 70%. Και μάλιστα οι νέοι και ούτω καθεξής. Στο κοινό των μεσαίων στρωμάτων που είναι η online έρευνα, εδώ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων τάσσονται ένα μεγάλο μέρος του κοινού, το 64%, και μάλιστα και οι ηλικίες από 35 και πάνω τάσσονται πλειοψηφικά, ισχυρά πλειοψηφικά δηλαδή, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Λοιπόν, τώρα, όριμα αιτήματα. Η έρευνα αυτή βγάζει ορισμένα αιτήματα τα οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι όριμα. Παραδείγματος χάρη, η κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων, επιτέλους. Όριμο αίτημα. Η κατάργηση της σχολικής προσευχής. Επίσης, όριμο αίτημα είναι. Επομένως, ορισμένα αιτήματα, τα οποία βέβαια έχουν να κάνουν με άειλες επιδιώξεις, με άειλα και ταυτωτικά αιτήματα, και που συνήθως συγκινούν τις μεσαίες τάξεις, είναι ισχυρά παρόντα εδώ, αλλά γενικώς είναι ισχυρά παρόντα και στην κοινωνία. Θα βγάλουμε την επόμενη. Λοιπόν, τώρα, ως προς την ιστορική κουλτούρα, βλέπουμε ότι σε σχέση με το Πολυτεχνείο οι απαντήσεις είναι πολλωμένες, αν είναι παροχημένο ή όχι, το οποίο... Ναι, το οποίο μπορεί να βγάζει ότι στα μεν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 59%, 60% δεν το θεωρεί παροχημένο. Μεγάλη πλειονότητα της Νέας Δημοκρατίας το βγάζει παροχημένο. Γύρω από την ιστορική κουλτούρα παίζεται το ζήτημα της ταυτότητας, της πολιτικής ταυτότητας. Και επομένως αντιλαμβάνεται κανείς γιατί βρίσκονται έτσι τα ζητήματα αυτά. Παρόλα αυτά όμως είναι ένα ζήτημα το αν υπάρχει αναθεωρητισμός ή απλώς ιστορική απόσταση των ζητημάτων. Αλλά γύρω από την ιστορική κουλτούρα αυτό που πρέπει να τονίσει κανείς είναι ότι παίζονται τα ζητήματα της πολιτικής ταυτότητας. Γιατί δεν μπορούν να παιχτούν σε άλλες πολιτικές τόσο ισχυρά. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι γραμμές της αντίθεσης μνημόνιο-αντιμνημόνιο αρχίζουν και κατά κάποιο τρόπο γίνονται περισσότερο αχνές.
χάνουν την οξύτητα την οποία είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το κρατήσουμε για αυτή την έρευνα, που σημαίνει ότι θέτει το ζήτημα κατά κάποιο τρόπο του τι μπορεί να είναι και γύρω από ποια ζητήματα μπορεί να συγκροτηθεί μια μεταμνημονιακή ταυτότητα, δηλαδή η νέα ταυτότητα της Ελλάδος, επομένως τα νέα προτάγματα της πολιτικής. Λοιπόν, τα διακυβεύματα σήμερα. Ενώ βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό που βγαίνει και από την έρευνα, αλλά και από άλλες στάσεις, είναι ότι όχι ότι έχουμε από τη μια μεριά μια πολύ κακή πολιτική και από την άλλη μεριά ονειρεύονται ο κόσμος μια άλλη πολιτική που θα ήταν πολύ καλή, αλλά όλοι λένε ότι κοιτάξτε, λίγο πολύ αυτοί είναι οι περιορισμοί, μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς έγιναν κάποια πράγματα ή δεν έγιναν κάποια πράγματα, επομένως είναι μέσα σε αυτή την γεωμετρία που αναπτύσσονται οι απόψεις, δεν είναι μαύρο-άσπρο δηλαδή αυτή η πόλωση που θα είχε κανείς κάποτε, είναι μέσα σε αυτή τη γεωμετρία και ελπίζω να γίνεται αντιληπτό αυτό που λέω δηλαδή. Εν τούτης υπάρχει ένα εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα στα ΜΜΕ, στη Βουλή και στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαιρετικά πολλωμένο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται όμως στα ευρήματα αυτής της έρευνας. Λοιπόν, τώρα, το θέμα με αυτές τις έρευνες είναι ότι αποτυπώνουν αντιλήψεις, αλλά εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε και χρειάζεται και το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, αλλά και νέες έρευνες, είναι να δούμε πώς συγκροτούνται οι υποκειμενικότητες, δηλαδή πώς αυτές οι αξίες συγκροτούνται μέσα σε στάσεις, συγκροτούνται σε ένα είδος «εγώ είμαι αυτός ο οποίος πιστεύει αυτά τα πράγματα και δρώ με βάση αυτά τα ζητήματα». Μέσα σε αυτό θα πρέπει να δούμε τον κρίσιμο ρόλο των διαμορφωτών της κοινής γνώμης. Νομίζω ότι χρειάζεται να δοθεί μια μεγάλη έμφαση και όχι οι διαμορφωτές κοινής γνώμης δεν είναι μόνο ο τύπος πια, το διαδίκτυο, το YouTube. Οι πολλές μορφές μέσα εκεί διαμορφώνουν πια κοινή γνώμη με νέο τρόπο, αλλά προσέξτε, η διαμόρφωση του γούστου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο διαμόρφωσης κοινής γνώμης αντιλήψεων. Τα ιδρύματα τα μεγάλα, το Ίδρυμα το Νιάρχου, το Ίδρυμα τη Στέγη Γραμμάτων του Ωνάση κτλ. Όλα αυτά τα μεγάλα πολιτισμικά ιδρύματα, αυτά διαμορφώνουν γούστο, διαμορφώνουν κοινή γνώμη και βέβαια η τηλεόραση, εντάξει, για ορισμένα στρώματα. Επομένως, ο ρόλος των πολιτισμικών θεσμών θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί υπάρχει ένας κρίσιμος άξονας κατά τη γνώμη μου, και εδώ φεύγω κατά κάποιο τρόπο από την έρευνα, κλείνω με αυτό που θέλω να πω. Το ζήτημα της πολιτισμικής πολιτικής είναι ένα κρίσιμο πεδίο όπου διαμορφώνονται οι υποκειμενικότητες και κερδίζεται η ηγεμονία, γιατί η ηγεμονία δεν είναι απλώς απόψεις μέσα στο κενό. Η ηγεμονία, και ας θυμηθούμε λίγο την γκραμσιανή έννοια της ηγεμονίας, έχει μία δομή. Εντάξει, και η έννοια αυτή της ηγεμονίας είναι κρίσιμη αν θέλουμε να δούμε το μέλλον. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ αυτά ήθελα να πω.